Στα λόγια έμεινε η κατάπαυση πυρός στη Μαριούπολη, καθώς σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές δεν μπόρεσε να εξασφαλιστεί ασφαλής ανθρωπιστικός διάδρομος διαφυγής για τους αμάχους. Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης ανέφερε πως άμαχοι βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις ενώ επιχειρούσαν να εκενώσουν την πόλη. Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει βίντεο που παρουσιάζει τους άμαχους να κατευθύνονται προς το μέρος των Ρώσων στρατιωτών την ώρα που εκείνοι υποχωρούν με βήματα προς τα πίσω. Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να καταγράψουν τα γεγονότα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους εν μέσω εχθροπραξιών. Πολίτες με λίγες αποσκευές στα χέρια και μικρά παιδιά στην αγκαλιά φεύγουν να γλιτώσουν. Ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά και υπήκοοι άλλων χωρών περιμένουν ένα τρένο ή ένα λεωφορείο που θα τους μεταφέρει σε ασφαλές έδαφος. Ατελείωτες σουρές για λίγο φαγητό και φάρμακα την ώρα που το κρύο στην περιοχή είναι τσουχτερό. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συνομιλήσει την Κυριακή με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχήμ Καλίν.